που ψευδώς προσδιορίζεται γραπτά και προφορικά, τι είναι. Υπάλληλος είναι. Απλά είναι ένας ασυνεπής γυρολόγος, ο οποίος έχει βρεθεί σε όλες τις υπηρεσίες. Στον ίδιο Δήμο ήμασταν, απλά εγώ δεν έκανα τον πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών. Ο κύριος Ντούρος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών και όταν χρειάστηκε να εκπροσωπήσει στη Μαγιόρκα το Δήμο Φιλής ήταν ο κύριος Ντούρος. Αυτά γιατί ποιοι ασχολούνται με τις εκλογές. Αυτοί που προετοιμάζονται για το 19. Θέλω τελευταίο να σας πω ότι εδώ είναι όλες οι απευθείες αναθέσεις που έκανε ο κύριος Ντούρος μόλις έχασε τις εκλογές. Μέχρι να εγκατασταθούμε εμείς, σχεδόν κάθε μέρα κάνανε απευθείες αναθέσεις δεσμεύοντας την επόμενη δημοτική αρχή, δηλαδή εμάς. Και εδώ είναι οι αποφάσεις αυτές που έσπευσε να κάνει και σήμερα έγινε εξαιρετικά ευαίσθητος. Ακούγεται ότι έχουν γυρίσει αποφάσεις. Δεν υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχει μόνο μία απόφαση, η οποία αυτή η απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει. Έχει πάει η κυρία Χριστοπούλου και μας έχει έρθει η αλληλογραφία από την αποκοινωμένη ότι έχει προσφύγει στο άρθρο 152 και όταν θα γίνει θα μάθουμε τι έχει γίνει για μία απόφαση η οποία, όπως πολύ σωστά και διευκρίνησε ο κ. Αυξενίδης, ήταν μία κρίση και όχι νόμος. Όμως, κάποιοι βιάζονται και μιλάνε ότι θα πάθει η κυρία Πρόεδρος παράβαση καθήκοντος για τους δημοσιογράφους ότι παίζουν ρόλους και όλα αυτά που ακούγονται. Μένει να αποδεικνύονται. Δυστυχώς τα πράγματα για κάποιους είναι συντριπτικά, αλλά είναι αμετανόητοι στις ανακρίβειες και θλίβομαι πραγματικά για αυτή τη στάση. Δεν το περίμενα ποτέ τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνάδουν με πρώην δήμαρχο, δεν συνάδουν με αυτή την προοπτική, ούτε τη χρονική, ούτε με όλες αυτές τις αταξίες που έγιναν την προηγούμενη τετραετία και σήμερα να βλέπουν φαντάσματα και μάλιστα να γίνονται ανακοινώσεις με αυτά όταν δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και επιφυλάσσομαι και για άλλα θα βοηθήσω σε επόμενο συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Σενάρα, πρέπει να περάσουμε στα τακτικά.